Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας. Συνδέουμε το συνοικισμό με το αποχετευτικό. Υγεία, καθαριότητα, ποιότητα ζωής. Εντός των γεωγραφικών ορίων του Σάλα υπάρχουν 9 προσφυγικοί συνοικισμοί, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα συνδεθεί με το Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα. Η ανάθεση του έργου στο Σάλα αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2018, αφού το έργο παρέμεινε στάσιμο για χρόνια. Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Σάλα προχώρησε τάχιστα στην πρόσληψη του συμβουλευτικού οίκου Κοινοπραξία Ροϊκός Σύμβουλη Μηχανική Ανώνυμη Εταιρεία, Ζήτα και ΑΠ Αντοναρόπουλος και Συνεργάτες Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία, για τον σχεδιασμό του έργου και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών του αποχετευτικού συστήματος στους 9 προσφυγικούς οικισμούς και οικισμούς αυτοστέγασης. Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2022 και ο διαγωνισμός για το κατασκευαστικό έργο προκηρύχθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2022. Με βάση την μελέτη, θα κατασκευαστούν συνολικά περίπου 44 χιλιόμετρα αγωγών. Θα εξυπηρετηθούν πέραν των 3.000 υποστατικών και ένας πληθυσμός της τάξης των 18.000 κατοίκων. Η σύμβαση για το κατασκευαστικό έργο υπογράφηκε το Σεπτέμβριο του 2023 μεταξύ του Σάλα και της κοινοπραξίας Medcon Tecal F1 JV. Η αξία της ανέρχεται στα 12,8 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως και το ΣΑΛΑ. Συνδέουμε το συνοικισμό με το αποχετευτικό. Υγεία, καθαριότητα, ποιότητα ζωής.